Μάλιστα. Μ' ακούτε λιγάκι. Δεν διαλέγουμε εγώ σε αυτό το επίπεδο. Ότι θα βγει η δημοτική αστυνομία μαζί με την ελληνική αστυνομία, η οποία οπλοφορεί. Να κάνει τι? Να μαζέψει τους λαθρομετανάστες? Πόσους αστυνομικούς ακόμα θα πάρουμε? 60 ημερησίως φυλάνε ένα παράνομο τζαμί σε ένα υπόγειο. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, για την συμμετοχή σας. Ακούστηκαν τα ερωτήματά σας. Ήταν ανοιχτά και ελεύθερη η συμμετοχή του οποιοδήποτε να μιλήσει. Βέβαια, εκεί θα πάνε οι μένει ή δε. Γιατί αν πάνε όλοι μαζί, μπορεί να έχουμε και επεισόδια. Και δεν θέλαμε σε αυτή. Κύριε Παπαδάκη, όταν εγώ λέω να μην γίνει Βαγδάτη, δεν εννοώ να μην έχουμε τσαντορ, εννοώ να μην υπάρξει εμφύλιος. Αν υπάρξει τραυματίας και μάλιστα Έλληνας ή νεκρός στον Άγιο Πατελεήμονα, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Πάντως τα τσαντορ καλό είναι να μην τα δούμε. Δεν σας ακούστε κάτι, κύριε Καλαμίδη. Καλό είναι να μην τα δούμε. Εγώ λέω να μην γίνει. Αυτό όχι σαν εμφάνιση, να μην γίνει Βαγδάτη. Να μην γίνει Βαγδάτη και έχουμε εμφύλιες σειράξεις. Εντάξει, δεν μου πείτε ότι θέλετε να δείτε και τσαντορ. Εγώ δεν έχω. Από ένα τελευταίο ερώτημα και το θέλω. Υπάρχει ένα θέμα που εγώ θέλω να το βάλω από τώρα. Το έχω βάλει. Ποιο λέτε. Το τζαμί στην Αθήνα. Και να πάρει θέση και ο κύριος Σκάπης. Μάλιστα. Σαφέστατα. Δεν θέλετε τζαμί στην Αθήνα. Όχι. Σαφέστατα έχουμε τοποθετηθεί σαν δημοτική αρχή και ομόφωνα ότι δεν μπορεί να μην έχουν οι άνθρωποι αυτοί τόπο λατρείας. Πού? Θα έρθει. Έχει μια σημασία τώρα. Εξού και με δική μας πρωτοβουλία ελήφθη το θέμα, το φτιάχνει η περιφέρεια, που ήταν ένα επίσης πρόβλημα. Το νεκροταφείο των ανθρώπων αυτών, γιατί τους έπαιρναν με έναν ντάτσουν και πήγαιναν στην Κομωτινή να τους θάψουν, σε περιοχή της περιφέρειας. Λοιπόν, η δική μου άποψη σας τη λέω ξεκάθαρα. Εκεί που έχει χωροθετηθεί, μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, σε απόσταση, όταν θα γίνει η ανάπλαση στο Βοτανικό και το γήπεδο, 300 μέτρα από το γήπεδο, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν ερωτήθη ο Δήμος. Ότι θα έχουμε επεισόδια, λέτε. Σαφέστατα. Κρούω. Η θέση δική μου. Δύο μικρότερα. Τώρα, δόξα τω Θεώ, με την Αττική Οδό η περιφέρεια είναι εύκολα προσπελάσιμη. Δεν τους απομονώνεις. Ένα στην Ανατολική Αττική και ένα στη Δυτική Αττική. Λέτε πάνω σε αυτό, κύριε. Σας πω κάτι. Σε κάθαρα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, συμφωνούμε στο ότι πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να βγουν από τα υπόγεια και από τις αποθήκες και να έχουν ένα χώρο να ασκούν τα λατρευτικά τους καθήκοντα. Δημοσίως στο φως της ημέρας, κανονικά. Δεύτερον, το ζήτημα το συγκεκριμένο, αν θα γίνει ένα ή δύο, ή πού θα χωροθετηθεί, αν έχει χωροθετηθεί, εγώ είμαι έτοιμος να το συζητήσω, έτσι, προς πάσα κατεύθυνση και να το δούμε. Εκεί, να το συζητήσουμε, έτσι το ξέρετε. Να το συζητήσουμε και να το δούμε συγκεκριμένα. Πίνει, είναι. Σας λέω, είναι πρόβλημα. Δεν θέλω τώρα να μιλήσουμε περισσότερο. Έχουμε μόνο ένα λεπτό για να. Λάδι στη φωτιά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο γιατί πρέπει να τους αποδεσμεύσουμε. Κυρία Μαυροϊδάκου, θέλει τόση ώρα. Παρακαλώ. Να απευθύνεται και για τους δύο. Πολύ σύντομο ερώτημα, κυρία Μαυροϊδάκου. Για τις επιχειρήσεις που βλέπετε και στο κέντρο της Αθήνας που κλείνουν και βλέπουμε ότι πληρώνουν και δημοτικά τέλη. Εσείς, εάν βγείτε, απευθύνομαι και στους δύο. Θα υπάρχουν κάποια ειδικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις ή κάποια μείωση στα ειδικά τέλη? Ακούστε κάτι. Στον βαθμό που θέλεις να τραβήξεις τον κόσμο πάλι στο κέντρο και πρέπει να τραβήξεις και κατοίκους και επιχειρήσεις, παράλληλα όμως να λύσεις και το πρόβλημα αυτό γιατί κανείς δεν θα έρθει, θα πρέπει να δώσεις κάποια κίνητρα. Και στους μεν επιχειρηματίες να τους κάνεις μια απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για κάποιο χρονικό διάστημα. Για δε τους κατοίκους, όπως έχω πει, να έχει ένα στεγαστικό πρόγραμμα ο Δήμος, να αγοράσει ακίνητα με δάνειο από την τράπεζα σε χαμηλή τιμή, να τα νοικιάζει σε νέα ζευγάρια που θέλουν να έρθουν στο κέντρο με επιδοτούμενο ενίκιο. Πώς? Τι εννοείται χαμηλή τιμή? Χαμηλή τιμή. Με επιδοτούμενο ενίκιο. Τα ακίνητα έχει πέσει η τιμή του. Έχει πέσει η τιμή των ακινήτων αυτή. Και είναι ευκαιρία. Ο Δήμος μπορεί να το κάνει αυτό το στεγαστικό πρόγραμμα, να φέρει κόσμο στο κέντρο νεαρά ζευγάρια με επιδοτούμενο ενίκιο. Κύριε Κακλαμανή. Ακούστε, με τον Εμπορικό Σύλλογο έχει φτιαχτεί εδώ και 6 μήνες το πρόγραμμα Πάμε Αθήνα. Από κοινού. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα δημοτικά τέλη, τα καταστήματα που είχαν υποστεί τις φθορές εκείνον τον φοβερό Δεκέμβριο του 2008, όπου μόνο η φωνή η δική μου ακουγόταν τότε, όλοι οι άλλοι είχαν σιωπήσει, συνεχίζει να έχουν απαλλαγή των δημοτικών τελών, όπως έχουν και οι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες. Και για τα όλα τα υπόλοιπα 520.000 νοικοκυριά, νέα ή παλιά, εμείς δεν κάναμε διαχωρισμό, επί δύο χρόνια είναι παγωμένα τα δημοτικά τέλη. Και αυτή η πολιτική θα ακολουθηθεί και τώρα.
και συμφωνώ, αλλά πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Αυτό που είπε ο κύριος Καμίνης είναι μια ωραία ιδέα. Επιδότηση κτλ. Δεν διαφωνώ. Με το ισχύοντα νομικό καθεστώς και του Καλλικράτη, οι Δήμοι δεν μπορούν να το κάνουν. Αυτό πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση. Δεν νομίζω υπάρχει ότι... νομικό καθεστώς αυτή νομίζω τη στιγμή. Νομίζω ότι με την κοινή λογική μπορεί να γίνει. Άλλο αυτό. Λέω ότι δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Θα έπρεπε και για να κλείσω και με το Δήμο, κώδικα, Δήμο και Κοινοτήτων τον κώδικα και με τον Καλλικράτη, ο Δήμαρχος έχει τόσους προσωπικούς συμβούλους όσοι οι αντιδήμαρχοι. Οι αντιδήμαρχοι στην Αθήνα είναι 10, εγώ έχω 9. Μια θέση την έχω καινή. Εσείς έχετε 99, όπως μας πληροφορεί. Δεν μπορούσα παρά τον νόμο. Παρά τον νόμο δεν μπορούσα να τις πληρώσω. Ο κύριος Θεοδόρου αυτά τα στοιχεία δίνει. Ακόμα για την τοπική αυτοκίνηση. Επισήμως έχει δώσει αυτά τα στοιχεία ο κύριος. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον κύριο Γκλαμάνη, στον κύριο Καμίνη. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Παδάκη ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση. Και ειλικρινά και εγώ. Και τους κυρίους που, και τη μία ωραία κυρία που είχαμε στο τραπέζι. Χάρηκα την αξιοπρεπή σας εμφάνιση και εύχομαι καλή επιτυχία και στους δύο. Και καλή συνεργασία. Τώρα αυτό δύσκολο. Είσαι χειρότερος από πολιτικός. Αυτό δεν πώς θα γίνει. Ο καθένας προσδιορίζει. Ο καθένας. Πώς θα γίνει αυτό. Είδατε, ναι, είναι αυτό. Είναι κάπως σαν την τηλεθέαση των εκπομπών. Ευχηθείτε καλή συνεργασία μετά τις εκλογές. Καλή συνεργασία. Ακριβώς. Μανώλης Δανούκας, μέχρι να αποχωρήσουν οι καλεσμένοι μας και εμείς επιστρέφουμε γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα ακόμα.